Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στην απόψινή μας αναμετάδοση. Η βραδιά απόψε φαίνεται ιδανική για ποδόσφαιρο. Το κλίμα, τόσο στις τάξεις των ομάδων, όσο και στους οπαδούς τους, είναι πολύ καλό. Και όλοι μιλούν για μια σπουδαία σύγκρουση με πολλές συγκινήσεις. Πάει και το γκολ! Πολύ καλή απόκριση. Μπράβο του. Κατάφερε να πει όχι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Τελευταία στιγμή, αλλά έπιασε. Ωραίο σου! Και είναι γκολ. Λίγα μόλι δεν τα πέρασαν, και όμω ήδη μετράμε ένα γκολ. Μακάρι για τον κόσμο να ακολουθήσουν και άλλα. Και να σκεφτεί κανεί ότι οι προπονητέ καταστρώνουν πολλέ μέρε τα πλάνα του για το πώ θα κρατήσουν το 0 στην αμυνά του. Αλλά όπω βλέπετε, λίγα λεπτά φτάνουν για να ανατραπούν όλα τα σχέδια. Κρίμα εδώ για τον τερματοφύλακα. Είδε την μπάλα τελευταία στιγμή. Δεν είχε καθόλου ορατότητα. Οι αμυντικοί είχαν πει μπροστά του. Η Κράσνοντα ήδη είναι πίσω στο σκορ. Παρότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή του αγώνα. Ωραίο τάκλιν. Πήγε καθαρά πάνω στην μπάλα. Βέρνερ ψάχνει τη σιρτή πάσα. Σκάβει έξυπνα την μπάλα προς το συμπαίκτη του. Νεϊμάρ θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Είναι επικίνδυνος εκεί. Αλάμπα. Και γίνεται ξανά δικιά του. Βέρνερ. Βρίσκεται σε θέση offside. Καντέ. Αθπιλικουέτα. Όμορφες πάσες. Για όσους το έχασαν, μπήκε ένα γκολ πολύ νωρίς. Και είναι 1-0. Αλάμπα. Βέρνερ. Λουκακού. Λουκακού. Ψάχνει τη σιρτή πάσα. Ζόρντι Άλβα. Επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Πάνω στην ώρα. Ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Νεϊμάρ με την μπάλα. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Κίμι. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Η άμυνα πολύ σωστά τον κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Ραφαέλ Βαράν. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμού. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Κίμι γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Σάλαχ. Ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Κίμι. Ζόρντι Άλμπα. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Θα διαπεράσει την άμυνα. Βέρνερ δεν κατάφερε να περάσει την παλιά που ήθελε. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή εδώ η παλιά δεν ήταν και τόσο ακριβίας. Ο Νεϊμάρ με την μπάλα.
Καντέ θα κάνει τη μακρινή παλιά. Καλή επινόηση, για να δούμε. Έκοψε την πάσα. Νέντβετ. Νέντβετ. Μπρούνο Φερνάντες. Η μπάλα στον Λουκακού. Εξαπολύει ένα σούτ. Μέσα. Μάλιστα. Έχουν αποκτήσει πλέον μαξιλαράκι ασφαλείας δύο γκολ. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Αυτή κι αν είναι η ιδανική εκτέλεση. Έστειλε την μπάλα στο γάμα. Είχε φοβερή αίσθηση του χώρου και με ιδανικό timing έκανε τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα. Απίθανο γκολ. Ο έλεγχος του μάτς αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Το 1-0 ήταν αρκετά έθραυστο. Τώρα σίγουρα νιώθουν πιο ασφαλείς. Και η πίεση σαφώς μεγαλώνει και τους αντιπάλους. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Τη στέλνει μακριά. Την μπάλα στον Σάλα. Αποδεικνύουν πόσο συμπαγής ομάδα είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου. Κάνει τη μακρινή παλιά. Νεϊμάρ θα δοκιμάσει το πόδι του. Έξοχη επέμβαση από τον κίπερ. Το Αγουέρο αλλιώς το φαντάστηκε εδώ. Αλλά ο κύριος κάτω από τα δοκάρια είχε άλλη γνώμη. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Ναι, πέρασε η παλιά. Κίμι! Βρέθηκαν πολύ κοντά στο γκολ σε αυτή τη φάση. Καλή προσπάθεια. Θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Τι συμπεράσματα μπορούμε να κάνουμε. Τα πράγματα αυτά είναι ξεκάθαρα. Όποια τακτική για να ακολουθήσουν, είτε θετική είτε συντηρητική, έχουν το πάνω χέρι. Με αυτό το 2-0 έχουν σημαντικό προβάδισμα στο σκορ. Το μάτς παίζεται και πάλι. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Ξεκινάει η κόντρα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πολύ καλή αμυντική ενέργεια. Νεϊμάρ. Κίμι ψάχνει τη σωστή πάσα. Αγουέρο είναι offside. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί στην πλάγια γραμμή. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Πολύ καλή σκέψη από τον coach, γιατί η ομάδα του τώρα... Πλέον, με προβάδισμα τριών γκολ, όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Πετυχαίνει ένα τρομερό γκολ. Απίστευτο το φάλτσο που έβαλε. Αυτά τα σούτ είναι εφιάλτης για τους goalkeeper. Αν η μπάλα πάρει καμπύλη, τότε άντε να την πιάσεις. Μπράβο στον προπονητή που πίστεψε στον παίχτη του και αυτός του το ανταπέδωσε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Άλλοι κλωτσάνε για ώρες την μπάλα χωρίς αποτέλεσμα και αυτός με το που μπήκε μέσα βρήκε δίχτυα. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Θα ψάξει για προωθημένους παίκτες του. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλήσει το τέρμα του. Βέρνερ! Αυτό ήταν πολύ επικίνδυνο. Αυτές οι αντιπιθέσεις τους είναι πραγματικά φαρμακερές. Οι αντίπαλοι αμυντικοί πρέπει να προσέχουν πολύ. Η μπάλα στον Λουκακού. Μέρτενς. Η μπάλα στον Λουκακού. Την έκοψε. Θα σουτάρει για γκολ. Αν έμπαινε θα ήταν το τέταρτο. Σε μαρκαρίστηκε πολύ όμορφα και βρέθηκε ουσιαστικά αφύλακτος στην αντίπαλη εστία. Αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Αλάμπα. Θα χτυπήσει τώρα το κόρνερ. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά.
πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Σουτάρει με δύναμη. Το μόνο ενδιαφέρον που έχουμε σε αυτό το μάτς πια είναι πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό να δράς ενστικτοδός. Ξέρουμε ότι όλοι οι μεγάλοι στράικερ έχουν φοβερό ένστικτο. Πλέον το παιχνίδι είναι ξεκάθαρα στα χέρια τους. Το είδε ο διαιτητής. Είναι φάουλ. Αλάμπα θα λάβει μια τελική προειδοποίηση. Θα πρέπει τώρα να αλλάξει τον τρόπο που παίζει. Γιατί ο διαιτητής δεν πρόκειται να του χαριστεί πια. Καταλαβαίνει με το σκληρά μαρκαρίσματα αυτός ο παίκτης. Μπράβο του. Βέρνερ ανοίγει την μπάλα δεξιά. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Δύσκολη η φάση για την αντιπαλιά μου. Και προσπαθεί να σουτάρει. Μια δύσκολη επέμβαση εδώ. Πολύ θεαματική αυτή η αντεπίθεση. Παρά λίγο να αποδώσει και καρπούς. Μπράβο τους. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Καλώδιος. Πάει μόνος του. Νεϊμάρ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Μαραντόνα. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την επίθεση. Μαραντόνα! Τι να πούμε, πια είμαστε στα όρια του εξευτελισμού. Νομίζω πλέον αγγίζουμε τα όρια του εξευτελισμού. Μετά από αυτή την ήττα μπορεί και να τους μείνουν κουσούρια. Παραχωρεί το φάουλ εδώ. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Σάλα. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Πολύ καλό το passing game εδώ. Ευκαιρία ο Μέρτενς. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Είναι πλάγιο. Ο παίκτης δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Είναι φάουλ, ναι. Για άλλη μια φορά εδώ θα έχουμε στημένη φάση. Αυτή είναι μια τρομερή ευκαιρία για να αυξήσουν το προβάδισμα του. Μαραντόνα. Απίστευτο γκολ. Και ξανά μέσα. Καταντά βασανιστικό πια για κάποιον. Όσο και καλός να είναι αυτός που σκοράρει, το γκολ από στημένη φάση καταλογίζεται πάντα στην άμυνα. Αυτός ο παίκτης είναι εκπληκτικός στις στημένες φάσεις. Είναι πραγματικά κίνδυνος θάνατος. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο. Και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Τη στέλνει μακριά. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες, τουλάχιστον προσωρινά. Μαραντόνα! Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Καντέ. Κίμι. Θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Όμορφες πάσες. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια. Να και το σουτ τώρα! Και μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Έρχεται το σουτ. Σκοράρει! Πολύ φθηνό γκολ έφαγαν εδώ. Μα τι έκανε. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Επαγγελματίας